Επισκεφθήκαμε σήμερα το ειδικό σχολείο επαγγελματικής εκπαίδευσης του Κορδελιού. Φεύγουμε σοκαρισμένοι κυριολεκτικά από τα όσα αντικρίσαμε σε αυτό το σχολείο και τα οποία τεινάζουν στον αέρα όχι μόνο τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την επιστροφή της κανονικότητας στα σχολεία με όλα τα προβλήματα, αλλά πραγματικά θέτουν και το ζήτημα ύπαρξης ενός απαράδεκτου, ενός ακατάλληλου από κάθε άποψη σχολικού κτηρίου για τα παιδιά που χρήζουν ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα κτίριο, σχολικό κτίριο, το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο μιας πολυκατοικίας με χώρους εντελώς ακατάλληλους, επικίνδυνους, χωρίς εξοπλισμό. Με λίγα λόγια θα μπορούσε κανείς να το πει με μια λέξη ως ντροπή για την εκπαίδευση στη χώρα μας. Είναι κάτι που δεν πρέπει και δεν μπορούμε και δεν πρέπει να το ανεχθούμε. Εδώ και τώρα θα πρέπει να δοθεί λύση, να μεταστεγαστεί άμεσα το σχολείο αυτό σε ένα καλύτερο κτίριο. Υπάρχει, όπως γνωρίζουμε, αυτή η δυνατότητα να εξοπλιστεί κατάλληλα και βεβαίως να αρχίσουν και όλες εκείνες οι διαδικασίες για την ανέγερση ενός πραγματικά ενός κτιρίου, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός ειδικού επαγγελματικού σχολείου.